εδώ. Χριστός Ανέστη. Πώς πέρασες? Δόξα τω Θεώ, ξεκουράστηκα, έφαγα. Αλλά παρόλο που έφαγα, ποτέ δεν λέω όχι σε γλυκό, όπως λένε και οι θεατές. Μπορεί να προσέχω τώρα λίγο τη διατροφή. Έρχεται και το καλοκαίρι. Αλλά τώρα στα ωραία σου γλυκά δεν λέω ποτέ όχι. Κάνα μπάνιο, καλές. Όχι καλά από το μπάνιο, δεν είπαμε. Εντάξει, ήταν παγωμένη η θάλασσα. Εγώ δεν πήγα, το έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Α, τι ωραία. Έκλαψα λίγο, αλλά μπήκα. Ήταν παγωμένη. Τι θα μας φτιάξει σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα παγωμένο γλυκό. Με μπισκότο και θα βάλουμε και πάνω και μια μαρμελάδα. Ό,τι θέλουμε, εγώ θα βάλω δαμάσκηνο σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για τη βάση 2 πακέτα μπισκότα full 45 βιολάντα με κρέμα σοκολάτας, 200 γραμμάρια γάλα, 40 γραμμάρια κονιάκ ή κάποιο λικέρ που μας αρέσει. Για την κρέμα, 250 γραμμάρια φυτική κρέμα γάλακτος, μια συσκευασία ζαχαρούχο γάλα, 400 γραμμάρια γάλα ευαπορέ, μια κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας και ένα βαζάκι του γλυκού δαμάσκηνο ή μαρμελάδα ή ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να σας πω το εξής, ότι για τη συγκεκριμένη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε τα αγαπημένα μου μπισκότα, που δεν είναι άλλα από τα μπισκότα Βιολάντα και υπάρχει μια τεράστια ποικιλία. Να πούμε ότι η παραγωγή των μπισκότων είναι τέχνη. Τα μπισκότα Βιολάντα είναι πεντανόστιμα. Σήμερα στο γλυκό μας θα βάλουμε τα cookies full 45, καλά, είναι φανταστικά. Είναι γεμιστά με σοκολάτα. Καλά, εγώ τα τρώω κάθε Κυριακή που έχω ελεύθερο γεύμα με το πρωινό, είναι καταπληκτικά. Να πούμε ότι είναι τα μόνα με 45% κρέμα σοκολάτας. Έχουν γέμιση μαύρη σοκολάτας. Χρησιμοποιούνται και ζαχαροπλαστικοί. Και όπως βλέπουμε σήμερα, μπορείτε να δοκιμάσετε μια ποικιλία γεύσεων, όπως τα μπισκότα βρώμης με μέλι, μπίτερ με γέμιση και με φουντουκιού. Όλα είναι καταπληκτικά. Έχουν μια ωραία αντίθεση. Από κάτω είναι τραγανά και από πάνω είναι πολύ μαλακά. Παιδιά, δεν υπάρχουν τα Βιολάντα. Δεν υπάρχουν. Είναι τι να σου πω, παιδιά, και τα έχουν φτιάξει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει μέσα στο μίξερ μου εδώ πέρα την κρέμα γάλακτος και θα τη χτυπήσω. Θέλει πολύ λίγο. Ωραία. Χτυπιέται πολύ γρήγορα η κρέμα γάλακτος αυτή. Θέλουμε να σφίξει καλά. Και μόλις σφίξει, θα ρίξουμε κατευθείαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι μια πολύ εύκολη κρέμα. Μόλις έχουμε τα υλικά, μέσα σε 10 λεπτά το έχουμε φτιάξει το γλυκό. Αγαπώ το ζαχαρούχο γάλα. Εγώ παλιά το τρώγα με ψωμί. Βούταγα ψωμί μέσα στο ζαχαρούχο και το τρώγα. Εγώ σκέτο με κουτάλι. Ναι. Τότε δεν σκεφτόμασταν τα κιλά και αν θα παχύνουμε ή όχι. Ποτέ. Λοιπόν, έριξα το ζαχαρούχο μου. Το χτυπάω έτσι να σφίξει καλά. Να πω στον κύριο Βιολάντα να μου στείλει άλλα μπισκότα, γιατί μου στείλει πάρα πολλά και εγώ σπίτι. Έχω πάει κάποιους γονείς μου, κάποιες εξαδέλφια μου, αλλά τα υπόλοιπα τα βλέπω και δεν μπορώ να σταματήσω να τα τρώω. Αυτό είναι μην κάνεις την αρχή. Άμα κάνεις την αρχή, την έβαψες. Λοιπόν, έχει σφίξει εδώ πέρα πολύ καλά. Μην η κρέμα μου. Να, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν μπορώ να δείξουμε και πώς έχει σφίξει η κρέμα μας. Ωραία. Εδώ. Για κλείστε πολύ φασαριά. Και ρίχνουμε το ευαπορέ. Ίσα ίσα να ανακατευτεί. Άρα έχουμε βάλει κρέμα γάλακτο, ζαχαρούχο και ευαπορέ. Ανακατεύεται και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ίσα-ίσα να γίνει ένα μείγμα. Μ' αρέσει που είναι παγωμένο το γλυκό. Τώρα έρχεται καλοκαιράκι. Αυτό, δεν μπορώ να τρώω τα πολύ ζεστά. Φτάνει τα σουφλέκια αυτά τώρα. Πάμε να φτιάξουμε τέτοια γλυκά. Τα οποία, να σου πω, δεν κάθονται και πολύ βαριά. Ναι, είναι πολύ ελαφρύ γλυκό. Ωραία. Και πολύ γρήγορο. Απλά θέλει μετά λίγο 10 λεπτά έξω από, από την κατάψυξη. Και έτοιμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε φτιάξει την πολύ ωραία κρέμα μας. Θα πάρουμε ένα τσερκάκι. Αν δεν έχουμε τσερκάκι, μπορούμε να το βάλουμε σε ένα ταψάκι. Θα βάλουμε αλουμινόχαρτο να μην μας φύγει απ' έξω. Ωραία. Είναι ρευστό και θα τρέξει. Πολύ εύκολη κρέμα. Θα βάλουμε στο γάλα μας το κονιάκ. Ωραία, λίγο κονιάκ με στο γάλα μας. Θα τα βουτήξεις. Και... λίγο. Ίσα-ίσα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τα full 45 είναι αυτά της Βιολάντα, να ξέρετε. Είναι τα μοναδικά που έχουν τόσο πολύ γάλα μέσα. Κρέμα ουσιαστικά. Και... βάζουμε σε όλο το μπάτο, το καλύπτουμε με τα μπισκοτάκια. Θα βάλω μέσα στην κρέμα μου και το εκχύλισμα βανίλιας. Να πάρει και ωραία γεύση. Βλέπω ότι η παραγωγό μας φοράει κάτι καταπληκτικά παπούτσια. Δεν έχω δει καλύτερη ζωή μου. Πραγματικά κάψτα όταν φύγεις από εδώ. Θέλω ένα πλάνο. Αν μπορείτε, ένα πλάνο θέλω να, να δείξουμε τα παπούτσια της Κωνσταντίνας. Λίγο, ένα πλάνο. Όσο, δηλαδή, αξίζει να το δείτε. Δεν έχω δει κάτι χειρότερο στη ζωή μου, νομίζω. αλλά δεν βαριέσαι, συμβαίνουν κι αυτά. Μάλιστα. Να τη δώσω ένα. Τόσα ζευγάρια έχουμε μέσα, παιδάκι μου. Έλα να πάρει, όσα θες.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε βουτήξει τα μπισκότα μας, λοιπόν, τα βιολάντα, μέσα στο γάλα. Έβαλα και τη βανίλια μου εδώ πέρα. Mm-hmm. Μου θυμίζει λίγο τα παιδικά μου χρόνια αυτή η γεύση εδώ πέρα. Συγγνώμη, μπορεί να δοκιμάσω με ένα κουταλάκι. Εννοείται. Λίγο. Για δοκίμασε. Φαίνεται πάρα πολύ νόστιμη. Πώς είναι. Φαντάζομαι και παγωμένο σαν παγωμένο. Άρα, κρέμα γάλακτος, ζαχαρούχο και γάλα. Επαπορέ και χύλισμα βανίλιας. Ωραία. Λοιπόν, έχω βουτήξει τα μπισκοτάκια μου, τα βάζω στο πάτο. Θα ρίξω τη μισή μου κρέμα. Και σε αυτή τη φάση θα το βάλουμε κατάψυξη για ένα μισάωράκι. Ωραία. Να παγώσει. Άρα, και θα βάλουμε και την επόμενη μπισκότα. Μετά, μισή ώρα μαζί με τη μισή κρέμα, θα βάλουμε τα υπόλοιπα μπισκοτάκια και την υπόλοιπη κρέμα. Ωραία. Δεν βάζουμε τώρα τα μπισκοτάκια γιατί μόλις βάλουμε την κρέμα θα επιπλέουν από πάνω η δεύτερη στρώση. Επειδή έχω φάει τα μπισκότα μου, να σα πω ότι για να καθαρίσει λίγο το στόμα μου. Και παράλληλα, έτσι να έχω μια ωραία αναπνοή γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να του μυρίζω και ωραίο είμαι κοντά του. Θα φάω λίγο από την τσίχλα Έλμα, την αγαπημένη μου. Να πούμε ότι είναι το πιο αναγνωρίσιμο προϊόν με μαστίχα χείου. Μόνο η Έλμα είναι η αυθεντική τσίχλα με μαστίχα χείου. Είναι η παλιά τσίχλα που άδειξε το πέρασμα του χρόνου, αλλά πλέον τη βρίσκουμε σε πολλές γεύσεις. Οι αρχαίοι τη μασούσαν για καθαρή αναπνοή. Είναι ιδανική λοιπόν μετά από κάθε γεύμα. Είναι η γνωστή σκληρή τσίχλα που ξέρετε όλοι. Το πιο γνωστό κατοχυρωμένο προϊόν της χείου. Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ καλό. Α, μπράβο, για το στομάχι είναι φανταστική. Και μόλις βάλουμε τη δεύτερη στρώση, το βάζουμε κατάψυξη και το ξεχνάμε μέχρι να παγώσει. Μετά το βγάζουμε όταν είναι το σκληρό. Πόση ώρα λοιπόν, μισή ώρα και μετά. Μετά μέχρι να παγώσει, δεν έχουμε θέμα. Ωραία. Θέλει παραπάνω από μισή ώρα βέβαια. Το βάζουμε μετά το μεσημεράκι και το βάζουμε το βράδυ. Πριν το σερβίρουμε ένα δεκάλεπτο έξω, ίσα ίσα να ξεπαγώσει και ξεφορμάρεται και μόνο του. Τσακ. Ωραία. Ωραία. Και μετά το μόνο που έχουμε να κάνουμε. Καλά, ένα σκουτάκι. Κουταλάκι. Α, Δημήτρη! Τι έγινε. Πού είναι ο κύριο Καρούση, θέλω να του μεταφέρετε κάτι. Θέλω την πρωτομαγιά που έχω τα γενέθλιά μου να μου φτιάξει εδώ μια τούρτα. Ο Δημήτρης. Άρα πρωτομαγιά θέλω το Δημήτρη στο πλατό. Να το πούμε στον κύριο Καρούση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω την πρωτομαγιά να φτιάξουμε το πιο σοκολατένιο γλυκό. Δεν ξέρω τι θα σκεφτεί. Σοκολάτα με σοκολάτα και σοκολάτα από πάνω. Ναι, θα κάνουμε τούρτα την πρωτομαγιά για να τη σβήσουμε εδώ. Α, και γενέθλια δηλαδή. Ναι, γίνομαι 30. 30. 32. Κάποσο. Λοιπόν. Θα κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραία. Και αφήνουμε τη μαρμελάδα. Στο τέλος. Κρεσά cheesecake μοιάζει. Αλλά είναι στο πιο παγωμένο του. Και βάζει λίγο μαρμελάδα. Μπορείτε να επιλέξετε όποια μαρμελάδα θέλετε. Ό,τι δηλαδή, θέλουμε. Δαμάσκινο, φράουλες, ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε τι ωραίο που οτιδήποτε. Είναι. Οτιδήποτε. Τι ωραίο που είναι μετά το μεσημεριανό σας. Εγώ θα βάλω για και την υπόλοιπη από πάνω. Λίγο να βάλετε στα παιδάκια, στον άντρα σας. Η μαμά μου ξέρετε τι κάνει. Ο μπαμπάς μου, επειδή μια ζωή κοιμότανε μεσημέρι ο μπαμπάς μου, του άρεσε ο μεσημεριανός ο ύπνος, γιατί ξύπναγε νωρίς το πρωί. Κάθε απόγευμα του φτιάχνε καφέ όταν ξυπνούσε ο μπαμπάς και γλυκό. Δεν μπορούσε ο μπαμπάς να ξυπνήσει χωρίς καφέ και γλυκό. Γλυκό του κουταλιού. Όχι, διάφορα γλυκά έφτιαχνε η μαμά μου. Οπότε του κόβαινε ακόμα, του πήγαινε μαζί με τον καφέ. Σωστός ο μπαμπάς. Είναι ωραίο να ξυπνά λίγο το μεσημέρι, το απόγευμα, όσο κοιμάστε μεσημέρι και να τρώτε λίγο γλυκάκι. Γιατί αμέσως ξυπνάτε, καταλαβες. Λίγο ζάχαρη να μπει μέσα στις φλέβες. Λοιπόν, για να ξαναδούμε μια φορά γρήγορα τα υλικά, είναι πάρα πολύ εύκολο γλυκό. Λοιπόν. Θα χρειαστούμε για τη βάση 2 πακέτα μπισκότα full 45 βιολάντα με κρέμα σοκολάτας, 200 γραμμάρια γάλα, 40 γραμμάρια κονιάκ ή λικέρ που όποιο μας αρέσει, για την κρέμα 250 γραμμάρια φυτική κρέμα γάλακτος, μια συσκευασία ζαχαρούχο γάλα, 400 γραμμάρια γάλα ευαπορέ, μια κουταλιά της σούπας χύλισμα βανίλιας και μια μαρμελάδα της αρεσκίας μας ή γλυκό του κουταλιού. Φανταστικά. Λοιπόν, παίρνω και τις τσίχλες μου. Τη Έλμα να δώσω και στα παιδιά. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου.